φωτογραφία, καμία σχέση με αυτά που είδαμε μέχρι τώρα. Είναι η Ελένη Φουρέιρα, η οποία όπως ξέρουμε θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision. Και τη βλέπουμε εδώ να έχει βγάλει φωτογραφία με τον εκπρόσωπο της Αλβανίας στο διαγωνισμό, κάνοντας όμως μια προκλητική χειρονομία. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ελένη μαζί με τον εκπρόσωπο της Αλβανίας σχηματίζουν στα χέρια τους τον αλβανικό αετό. Ο αλβανικός αετός, όλοι ξέρουμε τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ότι είναι ένα σύμβολο εθνικιστικό κυρίως της Αλβανίας, όπου έχει να κάνει με τη μεγάλη Αλβανία και την ιδέα αυτή που έχουν οι εθνικιστές Αλβανοί για να πάρουν τα εδάφη τα οποία δεν προσχωρήθηκαν στην Αλβανία. Μιλάμε ότι είναι το σύμβολο της σημαίας. Υπάρχει ο αετός, είναι στο σύμβολο της σημαίας της Αλβανίας. Ωστόσο, όταν κάποιος σχηματίζει με το χέρι του αυτό το σύμβολο, παραπέμπει στους εθνικιστές Αλβανούς, οι οποίοι θέλουν να φτάσουν μέχρι την Άρτα και να πάρουν την Ελλάδα. Καλά, τα εδάφη δεν είχε τώρα που λένε στο μυαλό της, κάνοντας, βγάζοντας μια φωτογραφία. Λοιπόν, η Ελένη προφανώς φαντάζομαι ότι δεν το γνώριζε όλο αυτό. Γιατί αλλά έχει γίνει ντόρος και θυμάστε και με νεοσύλλεκτους στο Μεσολόγγι που είχαν πάει και είχαν βγάλει φωτογραφία έτσι και είχε γίνει χαμός στο στρατό. Επίσης, ποδοσφαιριστές είχαν κάνει αυτό το πράγμα στα γήπεδα και είχαν αποβληθεί. Γενικότερα, είναι ένα θέμα που καίει, κυρίως στην Ελλάδα. Και πρόσφατα, ακόμη και ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο Έντι Ράμα, είχε πει ότι θα πρέπει οι Αλβανοί να πάνε στην Ελλάδα και να διεκδικήσουν τις περιουσίες. Εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ απλό. Απλά η Ελένη θέλει να πει: δεν είμαι από το Μεξικό. Εντάξει, ναι, το απλοποιείς πολύ. Δεν είμαι. Το έχει ήδη πει. Όχι, δεν θέλει να το αποδείξει κιόλας πια. Απλά για να είμαστε δίκαιοι, αυτό το συμβολισμό, πίσω από αυτόν τον συμβολισμό υπάρχει ένας λαϊκός μύθος που λένε οι Αλβανοί άνθρωποι εκεί που υπάρχει στη χώρα τους. Και μάλιστα και ο Παναγιώτης Κονέ και άλλοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν μετανιώσει που το έχουν κάνει. Είναι ένας τρόπος να δείξουν τον πανηγυρισμό τους και την αγάπη τους στην χώρα τους. Ναι, αλλά όταν δεν ξέρεις... είναι δηλαδή οι ίδιοι οι Αλβανοί το κάνουν αυτό το σύμβολο, αυτόν τον συμβολισμό, τον χρησιμοποιούν, το έκανα κι εγώ, για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο το την αγάπη τους. Αν ξέρεις όμως ότι αυτό εγείρει αντιδράσεις, δεν το κάνεις. Πόσο είναι μάλλον, και το σύμβολο της σημαίας τους, πόσο μάλλον όταν είσαι η Ελένη Φουρέιρα, η οποία εκπροσωπεί, συγγνώμη. Και το χαμόγελο και τον ήχη και αυτό. Δεν είναι ότι ήθελε να περάσει κάποιο τέτοιο. Κοίτα, θεωρώ ότι η Ελένη δεν το γνώριζε. Το 12 από την Αλβανία θέλει. Ήθελε να πάρει το 12 της Αλβανίας. Ούτε για το 12. Είναι προκλητικό. Περίμενε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Γιατί η κοπέλα έχει εξηγήσει 1 εκατομμύριο φορές και για ποιο λόγο είχε πει τότε ότι είναι από το Μεξικό ή ότι δεν είχε τέλος πάντων αποκαλύψει την καταγωγή της. Το είπε και τώρα θεώρησε ωραία, αφού είναι από την Αλβανία, να βγει φωτογραφία με το παιδί από την Αλβανία. Φυσικά και είναι μέσα στο πλαίσιο των δημόσιων σχέσεων δεν που κάνει για την Eurovision. Ναι, ούτε... Αλλά όταν κάνει αυτό το σύμβολο πρέπει να προσέξει. Δηλαδή και τι συνεντεύξεις που έχει κάνει τόσο καιρό και έχει πει με περήφανη για την καταγωγή μου, δεν τις έχει πει για να πάρει 12. Όχι. Άρα και αυτή η φωτογραφία εξίσου γι' αυτό το λόγο υπάρχει. Θα μπορούσε να βγει κάλλιστα φωτογραφία με τον Αλβανό εκπρόσωπο αγκαλίτσα, χωρίς να κάνουμε τον αλβανικό αετό. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε. Γιατί λέμε προκάλεσε σχόλια, υπήρχαν σχόλια. Υπήρξαν σχόλια, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχαν σχόλια από Αλβανούς οι οποίοι. Γιατί το ανέβασε εγώ δεν το κατάλαβα το θέμα. Για να είμαι ειλικρινής, χθες το βράδυ μου έστειλε μια φωτογραφία ο Γιώργος Ευσταθίου, αρχισυντάκτης του facebook.gr, πολύ αργά, 12 η ώρα, και μου λέει: κυρία Φέη, μου λέει. Κυρία Φέη, κυρία Φέη, ναι. Αλήθεια λες. Ναι, αλήθεια. Ναι, αλλά είναι τύπου χαριτωμένο, κυρία Φέη μας, κατάλαβες. Κυρία Φέη, δείτε αυτή τη φωτογραφία. Δεν έδωσα σημασία, αλλά μετά το πρωί επειδή το συζητούσατε και εσείς, τέλος πάντων, προχωράμε. Να προχωρήσουμε, κυρία Φέη. Πάμε σε κάτι δροσερό και πολύ ερωτικό. Χαριτωμένα μου το λέει. Εγώ δεν το λέω χαριτωμένα, το κυρία Φέη, πώς το λέω. Γλυκά το λέω. Όχι. Λοιπόν.